Γεια σας, Άλεξ εδώ. Σήμερα θα δούμε το πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε ένα ελάχιστο ποσό που λαμβάνουμε από την πλατφόρμα μετά από κάποια χρήματα που θα μαζευτούν ύστερα από κάποιες κρατήσεις που μπορεί να έχουμε. Αυτό το κάνουμε κυρίως για λόγους για να μην πληρώνουμε συνέχεια προμήθεια στις τράπεζες, καθώς ουσιαστικά αν δεν βάλουμε κάποια ρύθμιση κάθε φορά που θα έχουμε μια κράτηση τα χρήματα θα μπαίνει στον λογαριασμό μας, με αποτέλεσμα είναι να χρεωνόμαστε το ποσό του εμβάσματος. Η διαδικασία είναι πολύ απλή, υπάρχει και ένα παλιότερο βίντεο, αλλά επειδή έχουν μετά από κάποια αναβάθμιση του προγράμματος γίναν κάποιες ψηλοαλλαγές, οπότε θα το δούμε τώρα στην εκδοχή του προγράμματος της Airbnb όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Είμαστε λοιπόν στο προφίλ μας και πατάμε κάτω δεξιά από την εικόνα μας το πεδίο που λέει λογαριασμός. Το κλικάρουμε αυτό. Μπαίνουμε στον λογαριασμό μας και εδώ έχουμε διάφορα πεδία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το συγκεκριμένο που λέει πληρωμές επισκεπτών και οικοδεσποτών. Αυτό το πεδίο θα κλικάρουμε. Εδώ βέβαια έχει και άλλα πεδία που μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες. Εμείς θα επικεντρωθούμε σε αυτό το πεδίο. Πάμε να δούμε τι λέει. Εδώ λοιπόν μας έχει τρία πεδία. Οι πληρωμές επισκεπτών, οι πληρωμές οικοδεσποτών και τον φόρο. Εμάς σε συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει το μεσαίο, δηλαδή οι πληρωμές προς εμάς ουσιαστικά. Από την πλατφόρμα προς εμάς. Θα το κλικάρουμε αυτό το πεδίο. Εδώ λοιπόν μας λέει τους τρόπους πληρωμής από την πλατφόρμα προς εμάς. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε να προσθέσουμε και κάποιον τρόπο πληρωμής, κάποιον λογαριασμό κτλ. Αυτό βέβαια που μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το να ρυθμίσουν το ελάχιστο ποσό. Για να το κάνουμε αυτό θα πατήσουμε εδώ δεξιά τις τρεις τελίτσες και βλέπουμε που μας βγάζει αμέσως το πεδίο επεξεργασία ελάχιστου ποσού, πληρωμής κτλ. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει ένα ποσό που είναι 800 δολάρια ουσιαστικά, που σημαίνει ότι μόλις μαζευτεί αυτό το ποσό η πλατφόρμα μας τα στέλνει. Εμείς μπορούμε να βάλουμε ό,τι θεωρούμε ότι μας ενδιαφέρει. Μπορούμε να βάλουμε ένα ποσό από 1 δολάριο ως 50.000 δολάρια. Ξέρω ποιος τυχερός έχει τέτοια ποσά. Αφού επιλέξουμε λοιπόν το ποσό, 100, 500, 800, θα κάνουμε την αποθήκευση και είμαστε έτοιμοι. Έχουμε ρυθμίσει πλέον το ελάχιστο. Αυτά για σήμερα. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, ο Θεός να είναι κοντά σε όλους μας, γιατί το έχουμε ανάγκη. Γεια σας και κάντε εγγραφή.